Διαδικτυακό σταθμό η ροή. πηγή παροχή σκέψης. Κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, σήμερα 5η 13 Νοέμβρη, από τον διαδικτυακό σταθμό eroe.gr. Στο μικρόφωνο η Ελένη Σταυράκη. Μεγαλύτερη ένταση πρόκληση από την Τουρκία. Δεν πέρασε ούτε ένα 24ωρο από την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου και η Τουρκία απάντησε με την παραβίαση των χωρικών υδάτων της Κύπρου. Το ερευνητικό σκάφο Μπαρμπαρό εισήλθε σήμερα νωρί το πρωί στα χωρικά ύδατα τη Κύπρου, όπως μεταδίδουν τα κυπριακά μέσα μαζική ενημέρωση. Μέχρι στιγμή δεν, έχει υπάρξει καμία αντίδραση από κυπριακή ούτε και ελληνική πλευρά. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση αξιωματική αντιπολίτευση αναφορικά με την επόμενη ημέρα τη λήξη του μνημονίου. Ο πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μιλώντα σε εκδήλωση του κύκλου νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών, τόνισε πω βρισκόμαστε στο τέλος μιας επίπονη προσπάθεια, διανύουμε τα τελευταία χιλιόμετρα, ο χρόνο έχει πυκνώσει, και στο τέλος, είπε θα τα καταφέρουμε σίγουρα. Από την μεριά του, ο Αλέξη Τσίπρα, μιλώντα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματό του, ζήτησε την εντατικοποίηση των προσπαθειών του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να είναι έτοιμο για την εκλογική αναμέτρηση, καθώς ο ορίζοντα τη σημερινή κυβέρνηση, όπω είπε, δεν ξεπερνά την προεδρική εκλογή του Φλεβάρι αποσαφήνισε τη στάση του ως προς τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με την Τρόικα και δήλωσε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε προαπαιτούμενα, ούτε απαιτούμενα, ούτε τίποτα από όσα αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέτωπα, όπως είπε, επιχειρείται να επιβληθούν ως τελεσμένα. Δεν διευκρίνησε ωστόσο αν θα πειθαρχήσει στην απόφαση του Eurogroup στις 8 Δεκέμβρη που φαίνεται να εισάγει την Ελλάδα σε μια νέα περίοδο μόνιμης, αυστηρής εποπτείας, ακόμη και χωρίς μνημόνιο. Συνεδριάζει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Συνεδριάζει απόψε παρουσία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος που συγκροτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Η Επιτροπή υπό τον Προκόπη Παυλόπουλο αναμένεται μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη να οριστικοποιήσει τη γαλάζια πρόταση η οποία υπογεγραμμένη από το σύνολο της κοινοβουλευτική ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα ανοίξει όπως είπε και τυπικά τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος στο Κοινοβούλιο. Το βασικό ζητούμενο της επικείμενης αναθεώρησης είναι η νομιμοποίηση των παραβιάσεων που έχουν συντελεστεί σε βάρος του ισχύοντος συντάγματος και των βασικών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ελληνικού λαού, όπως και της κατάλυσης της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας από την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Στα άκρα η δικαστική με την κυβέρνηση. Διαστάσεις με τοπική σύγκρουσης λαμβάνει πλέον η αντιπαράθεση των δικαστικών με την κυβέρνηση. Πέντε δικαστικές ενώσεις με κοινή τους ανακοίνωση και τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας με ξεχωριστή ζητούν από τους βουλευτές να μην ψηφίζουν την τροπολογία με την οποία περικόπτονται κατά 50% τα αναδρομικά τους. Καταλογίζουν μάλιστα στην κυβέρνηση τη μοριτική διάθεση εναντί τους επειδή έκαναν δεκτή την προσφυγή των ενστόλων για αποκατάσταση των αποδοχών τους και την κατηγορούν για συνταγματική εκτροπή. Καταγγέλουμε ότι η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά αποδεικνύει έμπρακτα ότι δεν σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, παραβιάζοντας απροσχημάτιστα το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είπαν. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των ενώσεων δικαστών και εισαγγελέων, διοικητικών δικαστών, εισαγγελέων Ελλάδος, καθώς και των δικαστικών λειτουργών του ελεγκτικού συνεδρίου και των μελών του νομικού συμβουλίου του κράτους. Τη τροπολογία υπεραμείνθηκε μιλώντα χθε στη Βουλή ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Ταϊκούρα, ο οποίο τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει συνέπεια στι δεσμεύσει τη και συμμορφώνεται με τι αποφάσει του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Πρόκειται για μια σαφέστατη αιχμή σε βάρο πρωτίστω των ανώτερων δικαστικών, που έχουν με τι αποφάσει του νομιμοποιήσει την επιβολή των μνημονίων και διαμαρτύρονται μόνο όταν θίγονται τα προσωπικά του συμφέροντα. Προκλητικό για μία ακόμη φορά ο κύριο Παπανδρέου. Εξακολουθεί να προκαλεί το κοινό αίσθημα ο κύριο Παπανδρέου, αυτή τη φορά από τη Χαλκίδα, επ' ευκαιρία τη παρουσίαση βιβλίου του Σίμου και Δίκογλου. Στην παρέμβασή του μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ισχνό ακροατήριο, υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρό, αναφερόμενο στα γεγονότα του 2009, αλλά και στο σήμερα. Όταν κάποια στιγμή διαβούμε τον κάβο, αυτό θα οφείλεται στην προσπάθεια των Ελλήνων και στο κίνημά μα. Στο κίνημα που δεν το έβαλε στα πόδια, είπε, όταν οι άλλοι πηδούσαν από το καράβι. Στο κίνημα που δεν οχυρώθηκε πίσω από την άρνηση των άλλων για να κάνει το καθήκον του απέναντι στην πατρίδα. Που την κρίσιμη στιγμή ήταν εκεί για την πατρίδα, τόνισε. Δεν έχει αλλάξει καθόλου ο κύριο Παπανδρέου. Επιτέθηκε επίσης σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δηλώνοντας συγχρόνως την απεσιοδοξία του καθώς όπως είπε τα δύο μεγαλύτερα σήμερα κόμματα γαλουχήθηκαν την πιο κρίσιμη για την πατρίδα ώρα στο ίδιο αντιμνημονιακό καλούπι. Ωστόσο, απέφυγε να αναφερθεί σε όσα έχουν αποκαλυφθεί σχετικά με το παρασκήνιο τη απόφαση να τεθεί η Ελλάδα υποκαθεστώ ελεγχόμενη χρεοκοπία από του εταίρου τη ω τιμωρία για του Έλληνε. Ούτε επίση έδωσε απαντήσει γιατί η κυβέρνησή του δεν ακολούθησε άλλε εναλλακτικέ που είχαν προταθεί προκειμένου να μην υπαχθεί η Ελλάδα ω χρεοκοπημένη χώρα υπό την κυδαιμονία των δανειστών τη. Ρόλος της δημοκρατικής παράταξης είναι να σπάσει τον στήρο διπολισμό σύμφωνα τώρα με τον κύριο Βενιζέλο. Αυτό δήλωσε ο κύριος Βενιζέλος χθες σε προσυνεδριακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Βενιζέλος χαρακτήρισε επίσης τη σημερινή κυβερνητική σύμπραξη ως μια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης και συνεργασίας που μαζί με τους βουλευτές που τη στηρίζουν αγωνίζεται για να, ολοκληρωθεί, όπως είπε, μια σύνθετη διπλή διαπραγμάτευση αφενός για την έξοδο από το μνημόνιο και την επιτήρηση της Τρόικας και αφετέρου για τη μετάβαση σε μια άλλη φάση ουσιαστικής ισοτιμίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μνημόνιο, Τρόικα, ταπεινωτικές διαδικασίες αλλά και με τη στήριξη των εταίρων που είναι αναγκαία στη μεγάλη παγκόσμια διαμάχη κρατών αγορών. Ωστόσο, θα επιμείνουμε στο να πούμε ότι ο κύριος Βενιζέλος δεν διευκρίνησε Πώ θα γίνει κάτι τέτοιο, όταν υποκαθεστώ Δημοσιονομικού Συμφώνου, ακόμη και η σύνταξη του κρατικού προπολογισμού, τίθεται μόνιμα υπό την αυστηρή εποπτεία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα προσθέσουμε επιπλέον εμεί, με την Τραπεζική Ένωση, οι συστημικέ τράπεζε δεν υπόκεινται πλέον στην αρμοδιότητα των δημοσιονομικών και δικαστικών αρχών του κράτου μέλου. Ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρη Κουτσούμπα στην Κοζάνη. Στην ομιλία του ταύτισε την κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση γιατί η δεύτερη δεν αντιστρατεύεται τις καπιταλιστικές σχέσεις ας αφήσουν αυτά που ξέρουν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, είπε, για το ποιος θα απαλλάξει τον λαό από τα μνημόνια, διότι το μεγαλύτερο μνημόνιο, δηλαδή η μεγαλύτερη θηλιά στο λαιμό της εργατικής τάξης, είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός, που ενώ υδρώνουν πολύ για να παράγουν όλο τον πλούτο, τελικά τον καρπώνονται μια χούφτα παράσιτα. Καπιταλιστές, είπε ο κύριος Κουτσούμπας και πρόσθεσε. Ακόμα και αν το μνημόνιο το τελειώσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ή ακόμη και αν το ακυρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι εδώ οι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι από μόνε του μνημόνια για όλα τα κράτη-μέλη, οι μηχανισμοί μόνιμη εποπτεία, οι ισοσκελισμένοι προπολογισμοί, η δημοσιονομική πειθαρχία. Ακόμα πρόσθεσε και αν το μνημόνιο τελειώσει, ακόμα και αν η Τρόικα φύγει, θα είναι εδώ οι καπιταλιστικέ σχέσει παραγωγή, οι ιδιοκτήτε του πλούτου που παράγει ο λαό, οι μονοπωλιακοί όμιλοι με τι μόνιμε απαιτήσει του για εκμετάλλευση τη εργατική τάξη. Και για αυτέ τι απαιτήσει, που προφανώ είναι και των υγιών επιχειρηματιών, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει κουβέντα. Ο κύριο Κουτσούμπα πρότεινε ω μόνη λύση τη λαϊκή εξουσία του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Συγκέντρωση Διοικητικών Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνα και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Υπουργείο Διοικητική Μεταρρύθμιση. Στάση εργασία και συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Διοικητική Μεταρρύθμιση πραγματοποιούν σήμερα από τι 12 το πρωί οι διοικητικοί υπάλληλοι του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου τη Αθήνα και του Εθνικού Μετσόβιου οι διοικητικοί υπάλληλοι αντιδρούν στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις και διεκδικούν την επανασύσταση των οργανικών θέσεων και την επανένταξη όλων στις υπηρεσίες τους. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στην κινητοποίηση, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ κήρυξε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου. Ένταση στη νομική μετά από αστυνομική επιχείρηση. Κλειστή και η ΑΣΟΕ. Ένταση επικράτησε αστυνομική μεταξύ αστυνομία και φοιτητών νωρί σήμερα το πρωί, Πέμπτη. Οι φοιτητέ έλαβαν απόφαση την Τετάρτη εχθέ για κατάληψη τη σχολή, αλλά μετά από εντολή των Βρυτανικών Αρχών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έξω από το κτίριο παρατάχθηκαν δυνάμει τη Ελλά που έκαναν χρήση χημικών για να μην επιτρέψουν στου φοιτητέ να εισέλθουν στο κτίριο. Οι φοιτητέ, κρατώντα πανό, κατέλαβαν το ένα ρεύμα κυκλοφορία τη Ακαδημία, ενώ δυνάμει τη αστυνομία του είχαν περικυκλώσει και του αποθούσαν προκειμένου να ανοίξει ο δρόμο. Όπω προκύπτει, μόνο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα είναι ανοιχτό στη διάρκεια των τριήμερων εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου τη Δευτέρα. Έξω από τη νομική βρίσκονταν κλούβε τη αστυνομία από το βράδυ τη Τετάρτη, ενώ υπό αστυνομικό κλειό βρίσκεται και η, και η ΑΣΟΕ από το πρωί είναι έντονη η αστυνομική παρουσία τόσο στην νομική όσο και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Βρετανία και την ΑΣΟΕ. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόδωρος Φορτσάκης, έχει ζητήσει από την αστυνομία να περιφρουρεί τα συγκεκριμένα κτίρια, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κατάληψης εν ώψη της επαιτίου της 17ης Νοέμβρη. Εξάλλου, σε κατάληψη των σχολών του, αποφάσισαν να προχωρήσουν και η Φιλοσοφική καθώ και η Νομική Σχολή Αθηνών για τι επόμενε ημέρε, με αιτήματα την επαναπρόσληψη των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, οι Γενικέ Συνελεύσει των Φοιτητών εκφράζουν την αντίθεσή τους με τη μέθοδο φύλαξη του κτηρίου τη Πρυτανία και τι διαγραφέ φοιτητών. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι φοιτητέ δεν δέχονται, σύμφωνα με μαρτυρίε, το επιχείρημα του κράτου ότι για τη χρήση χημικών οφείλεται η διάθεση φρούρηση και προστασία των φοιτητών και των πανεπιστημιακών χώρων. Θέλουν να προστατεύσουν του φοιτητέ από του συμφοιτητέ του και το δικαίωμα τη διαμαρτυρία. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση χημικών κρίνεται απαράδεκτη και προκλητική. Η συνέλευση της Φιλοσοφικής αποφάσισε κατάληψη για σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή, ενώ η συνέλευση της Νομικής αποφάσισε κατάληψη από αύριο Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη. Η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών της Νομικής, καθώς και οι συνελεύσεις στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και στη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αποφάσισαν να μείνουν κλειστές οι σχολές από τις 14 μέχρι και τις 17 Νοέμβρη, συμπεριλαμβάνοντας την κινητοποίησή τους τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης για την 41η επέτειο από την εξέγερση. Στην ΑΣΟΕ, τέλο, έχει προγραμματιστεί για σήμερα γενική συνέλευση ενώ στο χημικό Πάτρα ελήφθη απόφαση να κλείσει από σήμερα Πέμπτη έω και τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη η σχολή. Άτακτη υποχώρηση τη κυβέρνηση εκτό ρύθμιση των 100 δόσεων ο έμφυα. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως ο έμφυα δεν θα ενταχθεί στο σύνολό του στην τελευταία ρύθμιση των 100 δόσεων. Σε μια άτακτη υποχώρηση ύστερα από τις πιέσεις της Τρόικας, το Υπουργείο Οικονομικών άδειασε τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κυρία Σαβαίδου. Η κυρία Σαβαίδου, μόλις πριν από δύο ημέρες, είχε ανακοινώσει με σχετική απόφαση πως το σύνολο του έμφυα θα εντασσόταν στη ρύθμιση. Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στη σχετική ρύθμιση μπορεί να ενταχθεί μόνο η πρώτη δόση του έμφυα, του Σεπτέμβρη δηλαδή η δόση. Οι υπόλοιπε δόσει του έμφυα ω μη ληξιπρόθεσμε ή θα πληρωθούν ή θα μπουν στην πάγια ρύθμιση των 12 με 24 δόσεων, όπω προσθέτει. Το ζήτημα της ρύθμισης των 100 δόσεων και της ένταξης του έμφυα σε αυτήν έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την Τρόικα η οποία ζητάει την απόσυρσή του οι εκπρόσωποι των δανειστών που καθυστερούν την επιστροφή τους στην Αθήνα μέχρι να υλοποιηθούν όσα ζητούν για να συνεχιστεί η αξιολόγηση επισημένουν τον κίνδυνο του εκτροχιασμού των εσόδων. Στο νοσοκομείο 17χρονη στην Πάτρα λόγω ασητείας. Θορυβημένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από την είδηση ότι μία 17χρονη μαθήτρια που λιποθύμησε στο σχολείο της, κατέληξε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, λόγω ασυτείας. Αιτία του περιστατικού φέρεται να είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, που είχε, να κάνει, που είχε κάνει έκκληση για τρόφιμα σε τοπικούς συλλόγους βοήθειας. Η 17χρονη πήρε εξητήριο πριν από μερικά 24 ώρα, και την βοήθεια της, ε, της οικογένειάς της σε τρόφιμα, ανέλαβε ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο της περιοχής. Απόδειξη ότι πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις αλληλεγγύης ανάμεσα στους πολίτες. Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε στην εκπομπή «Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο» του Γιάννη Γεωργόπουλου στο Ράδιο Γάμα. Αυξάνονται οι νεκροί από εναλλακτικές πηγές θέρμανσης στην Ελλάδα της κρίσης, της ανεργίας και του μνημονίου, χωρίς φυσικά να παραβλέπονται και οι συγκεκριμένες φυσικές αιτίες των ατυχημάτων, όπως είναι η κακή χρήση, το να παραμένουν ανοιχτά για πολλές ώρες ή το να βρίσκονται τα σώματα κοντά σε υφάσματα, πράγματα δηλαδή που δεν σχετίζονται με την κρίση. 16 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο το 2013, είτε από αναθυμιάσεις, είτε κάηκαν ζωντανοί, από πυρκαγιές που ξέσπασαν από τζάκι ή σόμπα. Γεγονό φυσικά αποτελεί το ότι έχει αυξηθεί η χρήση εναλλακτικών πηγών θέρμανση λόγω τη μη διάθεση ή τη έλλειψη χρημάτων για αγορά πετρελαίου. Τα εναλλακτικά μέσα θέρμανση πολλέ φορέ είναι λιγότερο αξιόπιστα και επικίνδυνα για ξεσπάσματα πυρκαγιά. Τα στοιχεία τη πυροσβεστική υπηρεσία προκαλούν σοκ και αποκαλύπτουν το μέγεθο τη τραγωδία των ατυχημάτων. Το 2012 έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι. Το 2013 οι θάνατοι αυξήθηκαν και άλλο φθάνοντας τους 16. Συγκριτικά ωστόσο με τα προηγούμενα χρόνια, με εξαίρεση τις δύο χρονιές 2007 και 2008, που έκανε πολύ βαρύ χειμώνα με χιόνι ακόμη και μέσα στο κέντρο της Αθήνας, από την αρχή του Μνημονίου και μετά υπάρχει δραματική αύξηση των πυρκαγιών. Οι πυρκαγιέ είχαν ω αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων από τζάκια και σόμπε, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα λόγω εθαλομίχλη, η οποία αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Η εθαλομίχλη εξαιτία τη ρήπανση είναι κάτι που δεν γίνεται να παραβλεφθεί από την πολιτεία και τα μέσα μαζική ενημέρωση. Συνεχίζονται οι καταλήψεις και στα σχολεία της Κρήτης. Συνεχίζονται και σήμερα οι καταλήψει από μαθητέ σε σχολεία του Ηρακλείου. Στο μεταξύ, στου δρόμου βγαίνουν σήμερα οι μαθητέ του Ηρακλείου, οι οποίοι στι 11 το πρωί πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερία και στη συνέχεια πορεία στου κεντρικού δρόμου τη πόλη. Τρει οριστάσει εργασία από τι 11 μέχρι και τι 2 έχουν εξαγγείλει οι καθηγητέ έτσι ώστε να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Εκτός οικονομικών στόχων, 41 δήμοι. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών έχουν μπει 41 δήμοι που έχουν αποκλήσεις πάνω από 10% στον προϋπολογισμό τους σε σχέση με το πλεόνασμα που ορίζει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Αυτό αποκαλύφθηκε κατά, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το πλεόνασμα του 2014 είναι μειωμένο κατά 250 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη απόκληση διαπίστωσε το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, ανεβάζοντάς την σε 350 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός ενός Δήμου αποκλίνει από τους στόχους, μπορεί να αναγκαστεί να προχωρήσει ακόμη και στην αύξηση δημοτικών τελών και φόρων. Μονόπολη των ιδιωτικοποιήσεων η Ελλάδα σύμφωνα με Γερμανική Εφημερίδα. Οι ιδιωτικοποιήσει δημόσια περιουσία, τι οποίε επιβάλλει η Τρόικα, οδηγούν τι χώρε τη κρίση σε ζημιέ δισεκατομμυρίων, σημειώνει η εφημερίδα Tage Πίγκελ στο αφιερωμά τη σύμφωνα με έρευνε τη Γερμανική Εφημερίδα, από το ξεκίνημα των προγραμμάτων τη Τρόικας το 2010, η δημόσια περιουσία πωλείται υπό μεγάλη χρονικά πίεση και πολύ κάτω από την αξία της. Σε Ελλάδα και Πορτογαλία διεξάγονται αυτή την εποχή έρευνες για ιδιωτικοποιήσει που έγιναν με αδιαφανεί διαδικασίε, προσυμφωνημένα και ύποπτα πλεονεκτήματα για ορισμένου ενδιαφερόμενου. Η παρουσιάζει τις Ιδιωτικοποιήσει σαν παιχνίδι μονόπολη, ονοματίζοντά το γιουρόπολη. Οι κανόνε του παιχνιδιού είναι συνοπτικά οι εξή, γράφει η εφημερίδα. Ακίνητα με αξία δισεκατομμυρίων ξεπουλούνται, υπηρεσίε ίδρυυση περνούν στα χέρια ιδιωτών, τράπεζε πολλούνται σε αμφιλεγόμενου αγοραστέ. Ολιγάρχε και επενδυτέ παίζουν λοιπόν ένα γιγαντιαίο μονόπολη. Οι δανειστέ άλλαξαν του κανόνε του παιχνιδιού προ όφελο των κερδοσκόπων. Σε αυτό το παιχνίδι, η Γιουρόπολη είναι ξεκάθαρο εξ αρχή ποιοι θα είναι οι χαμένοι. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη θα αποφέρει μέχρι το 2016 στην καλύτερη περίπτωση μόλι 11 δισεκατομμύρια ευρώ αντί για τα υπερβολικά 50 δισεκατομμύρια που είχαν αρχικά υπολογιστεί. Το πιο 38 παράδειγμα είναι το αεροδρόμιο του ελληνικού στην Αθήνα. Σε μελέτη του, ο ελληνικής καταγωγής καθηγητής πολιοδομίας στο Χάρβαρντ, Σπύρος Πολάλης, υπολόγισε την αξία του πρώην αεροδρομίου σε τουλάχιστον 1239 δισεκατομμύρια. Όμω τελικά τα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο από την επένδυση τη Λάμδα Development, που ανήκει κατά 51% στον τραπεζί τη Πύρο Λάτσι, θα είναι περίπου τα μισά, δηλαδή μόνο 577 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στις διεθνείς μας ειδήσει. Διαδηλωτές εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια στο Μεξικό, 43 φοιτητές δολοφονήθηκαν από συμμορία, αμέλεια και συνενοχή των αρχών. Οργισμένοι είναι οι Μεξικανοί με τις αρχές της πολιτείας Γκερέρο μετά την ανακοίνωση της πιθανής δολοφονίας των 43 φοιτητών. Τις κατηγορούν ότι υπέδειξαν αμέλεια, διενεργώντας ελάχιστα βήματα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στην πόλη Τσιλπανσίνο, πρωτεύουσα του Γκερέρο, οι διαδηλωτέ εισέβαλαν στα γραφεία του Περιφερειακού Υπουργείου Υγεία και έβαλαν φωτιά σε έπιπλα και έγγραφα μπροστά ακριβώ από το κτίριο. Μια ημέρα νωρίτερα, διαδηλωτέ είχαν πυρπολίσει την έδρα του κυβερνώντο Θεσμικού Επαναστατικού Κόμματος. Την περασμένη εβδομάδα, οι Ομοσπονδιακέ Ισαγγελικέ Αρχέ ανακοίνωσαν ότι δύο μέλη συμμορία οργανωμένου εγκλήματο είχαν ομολογήσει ότι σκότωσαν του 43 φοιτητέ, των οποίων τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί από τι 26 Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητέ ηλικία μεταξύ 15 και 25 ετών ταξίδευαν με λεωφορεία όταν του σταμάτησαν αστυνομικοί στην περιοχή Γκουάλα και του οδήγησαν σε άγνωστη τοποθεσία. Αυτά ανέφεραν στι αρχέ αυτόπτες Μάρτυρε. Σύμφωνα με τι αναφορέ, οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που παρέδωσαν του φοιτητέ σε μέλη τη συμμορία Γκερέρο Γιουνίντο. Προειδοποίηση σοκ από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι υπάρχουν πτωτικοί κίνδυνοι σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει δράση εάν ο πληθωρισμός υποχωρήσει περαιτέρω. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε τον Οκτώβρη ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη θα φτάσει το 0,8% το 2014 και το 1,3% το 2015. Ωστόσο, τα απογοητευτικά δεδομένα του περασμένου μήνα έθεσαν ακόμη και αυτέ τι ήδη αναθεωρημένε προ τα κάτω προβλέψει υπό αμφισβήτηση. Ιδίω τα στοιχεία για την εγχώρια ζήτηση στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, που προκάλεσαν έκπληξη στους ειδικού του Ταμείου, όπω ανέφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μια έκθεση του, ενόψη, σε μια έκθεση του με εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των G20. Η Ευρωζώνη μοιάζει να μην έχει απομακρυνθεί από τον κίνδυνο ύφεση και τα στοιχεία που αναμένεται να δοθούν στην δημοσιότητα μεθαύριο Παρασκευή, αύριο Παρασκευή δεν αναμένεται να απέχουν πολύ από την οριακή ανάπτυξη του περασμένου τριμήνου, που ήταν 0,1%. Ο πληθωρισμός εντός του 2014 αυξήθηκε μόλιν, μόλις 0,4%. Καλύπτουν τον Γιούνκερ οι κυριότερε πολιτικέ ομάδε τη Ευρωβουλή. Την πλήρη στήριξή του τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των κυριότερων πολιτικών ομάδων τη Ευρωβουλή στη διάρκεια τη συζήτηση στην Ολομέλεια για το σκάνδαλο τη φοροαποφυγής που ξέσπασε πρόσφατα στο Λουξεμβούργο. Μιλώντας ενώπιον των Ευρωβουλευτών, ο Γιούνκερ τόνισε ότι οι φορολογικές συμφωνίες με τις επιχειρήσεις, tax ruling, εφαρμόζονται σε 22 κράτη-μέλη. Τέτοιες συμφωνίες λαμβάνουν χώρα ακριβώς επειδή οι φορολογικές βάσεις είναι διαφορετικές, υποστήριξε ο κ. Γιούνκερ. Όπως είπε, η κατάσταση αυτή είναι συνέπεια της έλλειψης της φορολογικής εναρμόνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επανέλαβε τη δέσμευση της Επιτροπής να καταπολεμήσει τη φοροαπτήρηση και να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας φορολογικής βάσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προπυλακισμός Αμερικανών στρατιωτών στην Κωνσταντινούπολη Μέλη της Οργάνωσης Ένωση Τουρκικής Νεότητας επιτέθηκαν κατά τριών ναυτών του στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε πολυσύχνα στο δρόμο της Κωνσταντινούπολης φωνάζοντας το σύνθημα «Γιάνκης, πηγαίνετε σπίτια σας» και αποκαλώντας, και αποκαλώντας τους δολοφόνους. Οι δράστες πέταξαν μπογές στους τρεις Αμερικανούς και επιχείρησαν να τους καλύψουν τα κεφάλια με πλαστικές σακούλες όπως κάνουν οι Αμερικανικές Δυνάμεις Ασφαλείας στους κατηγορούμενους για τρομοκρατία. Η επίθεση προκάλεσε την αντίδραση της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανικό στόλο έχει σταθμεύσει στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από ασκήσει στη Μαύρη Θάλασσα. Καθώ σα θεωρούμε φωνιάδε, δολοφόνους, θέλουμε να φύγετε από τη χώρα μα, του λέει ένα από του δράστε λίγο πριν ξεκίνησε η επίθεση, του είπε. Οι τρεις Αμερικανοί τράπηκαν σε φυγή με τα μέλη της οργάνωσης να τους καταδιώκουν σημειώνεται πως σύμφωνα με την τελευταία, με τελευταία δημοσκόπηση μόλις το 19% των Τούρκων διάκειται θετικά έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η τελευταία είδησή μας για σήμερα. Ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, σήμερα 5η, 13 Νοέμβρη του 2014, από τον διαδικτυακό σταθμό ηρωή.gr. Στη δημοσιογραφική ομάδα σύνταξη είναι η Βασίλη Γαβαλά, Σταύρο Παπαγιάννης και η Ελένη Σταυράκη. Ακολουθεί η εκπομπή ανάλυση στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Από όλου εμά να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Δικτυακό σταθμό, ηρωή. Συνεχή πηγή παροχή σκέψη. Η καρδιά των ανόητων είναι στο στόμα του, αλλά το στόμα των σοφών είναι στην καρδιά τους. Ακροατές και ακροάτριες του ήρωή.gr σας ενημερώνουμε ότι όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση Βασιλιάς Λύρ του Σέξπιρ που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Βαφείο σε σκηνοθεσία Γιώργου Βούρου δηλώνετε στο Ταμείο του Θεάτρου ακροατές του ήρωή και δικαιούστε εκπτωτικό εισιτήριο. Το θέατρο βαφίο βρίσκεται στην Αγίου Όρους 16 και Κωνσταντινούπόλεως 115, κοντά στο μετρό Κεραμικού. Παραστάσεις δίνονται κάθε Σάββατο στις 8:30 και κάθε Κυριακή στις 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 34 25 637.